καλώς ορίζουμε σας. Ευχαριστούμε τον Ξύλο Τσάνη που αυτή την περίοδο, όπως και πόσο δείχνω του Μαντούρου του, προξενεί μια σημαντική έκθεση γραμματοσύμων. Μια έκθεση που εξετίζεται του φιλοτελισμού. Πέρα της ποιότητά της, γιατί είναι για το πλήθος της, για το περιεχόμενό της, για τον κόπο που έκανε ο κ. Αντρόπουλος, θα ρω ότι το σημαντικότερο είναι πως το γραμματόσυμο του φιλοτελισμού σχετικά δεν είναι ένα ταξίδι σε χώρες, σε κόσμους, σε τόπους. Είναι και ένα ταξίδι του πολιτισμού. Μέσα από το γραμματόσυμο μπορεί να αναδειχθεί η λαογραφία, ο πολιτισμός, τα είδη, οι σημαντικές προσωπικότητες της κάθε περιοχής. Και από αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η αίτηση. Δεν έχω πάρει να ευχαριστήσω τον κ. Αντρόπουλο που επέλεξε χώρο μας για την έκθεση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και το προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ευχαριστούμε. Και τα παιδιά του Ξύλου Τσιτσάνη. Ευχαριστώ εσάς που ήρθατε και παρακαλώ ο λόγος στον κ. Αντρόπουλο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σήμερα παραβρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον αγαπητό Κώστα, τον φίλο και τον συνάδελφο, που με μια εκπληκτική συλλογή πιστεύω ότι θα μας ταξιδέψει πλέον σε όλο τον κόσμο. Όταν αποτελήθηκα εδώ σήμερα, δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα ένα δέος. Ένα δέος και για τον χώρο που είναι εκπληκτικά όμορφος και μπράβο στο Δήμο Τεκέων, αλλά και ένα μεγαλύτερο δέος, γιατί εδώ ο φίλος και συνάδελφος μας παρουσιάζει κάτι φοβερά εκπληκτικό. Όπως έχουμε κουβεντιάσει και παλιότερα, ξέρω ότι από πολύ μικρό παιδί άφησε να κάνει συλλογή των φακέλων της πρώτης κυκλοφορίας με γραμματόσυνα. Οριακό σημείο ήταν τον Ιούνιο του 2022, όπου μπήκε πλέον και στον διεθνή στίβο και κατέκτησε την πρωτιά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ένας Έλληνας κατέκτησε την πρωτιά σε όλο τον κόσμο. Για μας, όλους τους Έλληνες, μας έχει κάνει πάρα πολύ περήφανος. Όσο εμάς τους συναδέλφους, που ήταν εδώ, ακούγεται το ελληνικό όνομα παντού. Έχει μια τεράστια συλλογή και από ό,τι είδα εδώ σε όλους τους χώρους, από όλες τις χώρες, αν θυμάμαι καλά, από 356 ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ οι χώρες του κόσμου είναι 194, φανταστείτε πόσο κουράγιο, πόσο υπομονή, πόσο δημιουργικό ίστρο είχε ο Κώστας από μικρό παιδί και δημιούργησε αυτό το καταπληκτικό που βλέπουμε όλοι μας. Γιατί κάθε γραμματόσημο είναι και μια μικρή κοιτίδα πολιτισμού. Είναι ιστορία ενός έθνους και μαζεύεται η ιστορία όλων των εθνών. Υπάρχει μια διαπολιτισμική πλέον ταυτότητα. Και αυτό, επιμένω, το έκανε Έλληνας. Γενικώς η Ελλάδα είναι κοιτίδα του πολιτισμού, αλλά όταν βγάζει και τέτοια τέχνα, τότε εμείς οι απόγονοι όλων των αρχαίων Ελλήνων πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Φίλε Κώστα, είμαι πραγματικά και συγκλονισμένη και ενθουσιασμένη. Είμαστε συνάδελφοι εδώ και 3 χρόνια στην εταιρεία Χαρκαδόνας. Ο Κώστας κατάγεται από μια πολύ ωραία περιοχή, τα Σέρβια Κοσάνης. Και μακάρι το ταξίδι που ξεκίνησες να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Να μάθουν όλες οι γενιές, ιδιαίτερα οι νέες γενιές. Διότι ταυτοχρόνως, θα το τονίσω, είναι και ένα δυνατό παράδειγμα, ένα υγιές παράδειγμα για τους νέους. Να μάθουν να ασχολούνται με τα όμορφα, αυτά που έχουν αξία στη ζωή μας. Όχι να είμαστε μόνο προσχολισμένοι στο ίντερνετ. Να μάθουμε πώς επικοινωνούσαν παλιά οι πρόγονοί μας και οι νεότερες, οι παλιότερες γενιές. Αυτό που θέλω να τονίσω επιπλέον είναι ότι η προσήλωση σε ένα στόχο πάντα έχει θετικά αποτελέσματα. Θέλω τόσο πολλά να πω, αλλά από καρδιάς σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ήρθα εδώ, έτσι ερχόμενη, δεν γνώριζα πολλά πράγματα και κοιτώντας όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει, αυτή την τεράστια συλλογή, νιώθω ότι φεύγω με πάρα πολλές γνώσεις. Και είμαι τυχερή γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο σαν συνάδελφοι και θα μαθαίνουμε και θα συζητάμε συνεχώς για αυτά. Κώστα, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στην οικογένειά σου.
καλά, να υγιένετε εσύ και η οικογένειά σου και από εμάς, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε μου. Πάμε και λίγο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην παρουσίαση της έκθεσης μου. Άρχισα να συλλέγω γραμματόσημα από μικρό παιδί από το Δημοτικό. Στη συνέχεια προχώρησα στην συλλογή γραμματοσύμων και φακέλων από τις ημέρες της κυκλοφορίας και κάποια στιγμή αποφάσισα να διαγωνιστώ και το βραβείο Κίνας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και ήταν επίπονη. Σήμερα εδώ σας παρουσιάζω ένα μέρος της έκθεσης που περιλαμβάνει γύρω στους 500 φακέλους και είναι από 350 διαφορετικά μέρη του κόσμου, από όλες τις χώρες του κόσμου, από χώρες που δεν υπάρχουν, από αυτόνομες περιοχές, πρώην αποικίες και φακέλους από Ελλάδα και Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφορία αρχαιοτήτων, τον κύριο Στέλιο Καραγιώργο, τον Δήμο Τρικαίου, τον κύριο Μιχαλάκη και τον κύριο Αναστασίου για τη βοήθειά τους, καθώς και το προσωπικό του Μουσείου για την πολύτιμη βοήθειά τους στο στήσιμο της έκθεσης. Ο τελευταίος φάκελος ποιος είναι? Το τελευταίο φάκελο που έχω στη συλλογή για το βραβείο Γκίνες είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου. Έχει πάνω επικολλημένα 72 γραμματόσημα και είναι από το πεπλαδί.